Ήρθε ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Λέει, ξεκινά το Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα Διανομής Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος, ότι υπεγράφει από τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργαντά, η πρώτη εκτελεστική σύμβαση, ότι άμεσα ωφελούμενοι του προγράμματος είναι 150.000 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή είναι μαθητές που φοιτούν σε δημόσια σχολεία επιλεγμένων περιοχών της χώρας. Η Κρήτη και οι ενότητες, οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Ηρακλείου είναι στην τέταρτη ζώνη. Τι είναι αυτό εδώ, κύριε Μπελαδάκη? Καλημέρα σας. Είναι ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο κύριος Μπελαδάκης. Αφορά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα τον ρωτήσω τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ισχύει τα τελευταία, εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Έχει ως στόχο την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθιών από τα παιδιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να αρθούν να βάλουν στη ζωή τους, στη διατροφή τους, τα φρούτα και τα λαχανικά και βεβαίως και το γάλα. Μοιράζεται δύο φορές την εβδομάδα σε κάθε σχολείο, διαφορετικές μέρες φυσικά. Σε όλους τους μαθητές? Είναι στα σχολεία τα οποία έχουν ενταχθεί. Θα σας πω λοιπόν ότι στο Ηράκλειο, στον νομό μας δηλαδή, έχουμε τα προηγούμενα χρόνια έχουν ενταχθεί 74 σχολεία και αναφέρονται σε 11.935 μαθητές. Φέτος προτείνουμε εδώ άλλα 12 σχολεία. Έχω εντάξει όλα τα σχολεία που ήταν σεισμόπληκτα, 12 σχολεία τα οποία έχουν 1.235 μαθητές, δηλαδή στους 11.935 θα προσθεθούν άλλοι 1.235. Αν θέλετε μπορώ να σας αναφέρω και τα σχολεία που προτείνω για φέτος. Είναι το πρώτο δημοτικό σχολείο Αρκαλοχωρίου, το δεύτερο Αρκαλοχωρίου, το ειδικό δημοτικό σχολείο Αρκαλοχωρίου, δημοτικό σχολείο Εμπάρου, δημοτικό σχολείο Καστελίου, δημοτικό σχολείο Θραψανού, το πρώτο δημοτικό σχολείο Κουσώνα, δεύτερο δημοτικό σχολείο Κουσώνα, δημοτικό σχολείο Μπόμπιας, δεύτερο δημοτικό σχολείο Τυμπακίου, τρίτο δημοτικό σχολείο Τυμπακίου και το δημοτικό σχολείο Καπαρδιανών. Αυτά τα 12 σχολεία είναι αυτά που προτείνουμε για φέτος. Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για ανανέωση της σύμβασης, θέλετε να πείτε? Ανανεώνεται η σύμβαση για όλα όσα ήταν τα σχολεία που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και προσθέτως προτείνουμε άλλα 12 σχολεία που πιστεύουμε ότι θα εγκριθούν. Μάλιστα. Όταν ρώτησα αν δίνεται δύο φορές την εβδομάδα στο πλαίσιο υιοθέτησης υγιεινής διατροφής κλπ. Και τα φρούτα και το γάλα στα παιδιά και σε όλους τους μαθητές, δεν κατάλαβα την απάντηση που μου δώσατε. Όλοι οι μαθητές παίρνουν, ακούστε, εκεί όπου προτείνεται, στα σχολεία που προτείνεται, παίρνουν που αυτά τα αγαθά? Ο νομός Ηρακλείου έχει 47.000 μαθητές. Όχι, έχει, μιλήσατε πράγμα για 74 σχολεία. Εσείς είναι 12, ναι, τα οποία τα προτείνετε. Οι μαθητές των σχολείων αυτών, στο σύνολό του. Παίρνουν όλοι. Όλα τα, ναι, παιδιά. Απλά απαιτείται όμως, απαιτείται μια υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώνει η οικογένεια, γιατί θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν δυσανεξία στη λακτόζη ή έχουν αλλεργικές συμπεριφορές. Οπότε ο κάθε δάσκαλος συγκεντρώνει τις υπεύθυνες δηλώσεις, καταγράφει και ξέρει ποια παιδιά πρέπει να πάρουν και ποια να μην πάρουν. Υπάρχουν δηλαδή παιδιά, μπορεί σε κάποιο τμήμα να είναι ένα παιδί που δεν πρέπει να πιει το γάλα. Το παιδί βέβαια το ξέρει και ο γονέας το ξέρει και ο δάσκαλος, αλλά καμιά φορά μπορεί να συμβεί ένα περιστατικό να ο δάσκαλος να λείπει, να έχει κενό, να είναι ένας δάσκαλος ειδικότητας, να δώσει και να το παιδί είναι μικρό, μπορεί να κάνει. Ναι. Οπότε σε όλα αυτά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν και περιστατικά τα οποία υπάρχουν αλλεργικές συμπεριφορές και πρέπει να τις γνωρίζουμε. Μάλιστα. Τι σημαίνει η περιφέρεια Κρήτης στην τέταρτη ζώνη? Όχι, σημαίνει ότι σε σχέση με την εταιρεία η οποία θα πάρει το πρόγραμμα, υπάρχουν η κάθε ζώνη έχει το δικό της, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα η τέταρτη ζώνη που είναι η περιφέρεια Κρήτης είναι μόνο η Νομή, Ρεθύμνου, Ηρακλείου. Έτσι, οπότε η εταιρεία θα είναι διαχειριστικό. Δεν σημαίνει κάτι, είναι διαχειριστικό, λέτε, αυτό μου λέτε. Μάλιστα, λοιπόν. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, δεν είναι. Ήδη εφαρμόζεται ωστόσο, ναι. Ναι, εφαρμόζεται.
εφαρμόζονται τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, εδώ η ανακοίνωση αναφέρεται σε ότι... Φέτος, 2021-2022 δεν έχει εφαρμοστεί. Είναι καινούργια ανάθεση. Είναι καινούργια ανάθεση. Ναι. Εντός του 2022, δηλαδή εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ενδεχόμενα να τρέξει, αφού το θέλει το Υπουργείο και λέει ο κ. Γεωργαντάς, άμεσα να τρέξει, να ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα και πάλι. Αυτό ναι, 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 ναι. Ωραία. Θα ξέρετε, να σας πω κάτι, τα προηγούμενα χρόνια και με τις τηλεργασίες, κλειστά σχολεία και όλα αυτά. Με την πανδημία, ναι. Ναι, ναι, με την πανδημία, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς. Και εγώ ευχαριστώ.